Κύριε Οικουμενίδη, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνέντευξη που θα κάνουμε μαζί και την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub. Καλησπέρα σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που θα ακούσουν αυτή τη συζήτησή μας. Θέλω να ξεκινήσω από την άτυπη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, κακή ή καλός, θα έλεγα εγώ. Διανύουμε ωστόσο αυτό το κλίμα. Παρατηρώ, και θέλω το πρώτο σχόλιο σας, παρατηρώ μία πόλωση στα πράγματα. Βλέπω αρκετούς, ένθεν και ένθεν, και από τη Νέα Δημοκρατία, και από το ΠΑΣΟΚ, και από τον ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, να βρίσκονται με το μαχαίρι στα δόντια. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Καταρχήν, νομίζω, κύριε Βαρδάκη, ότι δεν είναι άτυπη. Είναι τυπικότατη προεκλογική περίοδος. Μπήκαμε στους μήνες τους προεκλογικούς. Θα είναι ένας, θα είναι δύο, θα είναι τρεις. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν διευκολύνει. Η ευθύνη για τους χρησμούς της πυθίας και το πότε τελικά θα γίνουν οι εκλογές βαραίνει απολύτως τον Πρωθυπουργό που έχει και την... είναι αρμόδιος να τις προκηρύξει και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν έχει ορίσει ακόμα την ημερομηνία των εκλογών. Όπως και να έχει, είναι προεκλογική η περίοδος και πράγματι υπάρχει μια εντονότατη πόλωση. Πιστεύω και νομίζω ότι κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, κάθε σκεπτόμενος από τους πολιτικούς θα πρέπει να επιμείνει και να σταθεί στο γεγονός αυτή η όξυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο Έλληνας μπορεί να επηρεάζει μεν την οξύτητα της αντιπαράθεσης, ωστόσο θα πρέπει να μην αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από τα προβλήματα που πραγματικά απασχολούν και τους τρόπους, τις πολιτικές με τις οποίες θα λυθούν. Θα πάμε στα πραγματικά προβλήματα και πώς αυτά μπορεί να τα αντιμετωπίσει τις καυτές πατάτες ο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το κόμμα να κυβερνήσει. Θέλω να μιλήσουμε για την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, όπου δείχνει αυξημένα ποσοστά τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ βλέπω ότι έχει μία ελαφρά πτώση, είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν μία διαφορά 7,5 μονάδων. Αυτό όμως ωστόσο που με προβληματίζει είναι το 16% των αναποφάσιστων. Λέτε ότι αυτοί θα κρίνουν το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι και δεν το ζω, το βιώνω από την επαφή μου με τον κόσμο. Προφανώς από τον κόσμο του Ηρακλείου, εδώ μιλάω, εδώ απευθύνομαι, αλλά και από τις συζητήσεις και την ανταλλαγή εμπειρίας και με τους άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από όλη την Ελλάδα. Αυτό το οποίο εγώ βλέπω, ανεξάρτητα από τα ποσοστά που δίνουν οι διάφορες δημοσκοπήσεις, είναι ότι έχουμε ένα ογκούμενο κύμα αγανάκτησης στην καθημερινότητα την οποία επιφυλάσσει αυτή η κυβέρνηση να ζήσουμε. Στην καθημερινότητα της ακρίβειας, στην καθημερινότητα της διάλυσης της εργασίας, στην καθημερινότητα της απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, στην καθημερινότητα της απαξίωσης της δημόσιας παιδείας, στην καθημερινότητα της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, μια καθημερινότητα που πραγματικά μαυρίζει τη ζωή μας, μαυρίζει την ψυχή μας, σκοτεινιάζει την όποια προοπτική και μέλλον. Πιστεύω ότι αυτό το ογκούμενο, αυτή η ογκούμενη λαϊκή αγανάκτηση πρέπει να εκφραστεί και στις εκλογές. Νομίζω ότι είναι όριμο το αίτημα να αλλάξει πολιτική ρότα η χώρα. Δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει μια κυβέρνηση των λίγων των εκλεκτών και σε όφελος των λίγων και εκλεκτών. Τι εννοώ, για παράδειγμα, πληρώσαμε υπέρογκους λογαριασμούς της ΔΕΗ και πέντε όμιλοι, αυτή είναι η πάροχη της ενέργειας, πέντε, ούτε έξι, ούτε τέσσερις, πέντε, πήραν και κέρδισαν 2 δις. Δεν γίνεται να συνεχίσει. Είναι πραγματικά, είναι εκφράζει ακριβώς. Από τη μια μεριά έχεις μια κυβέρνηση των λίγων, μια κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Λέει όμως, σας διακόπτω, λέει όμως η Νέα Δημοκρατία, λέει ο αρμόδιος υπουργός ότι τους φορολόγησα. Μπράβο, θα έρθω και σε αυτό. Ένα λοιπόν είναι ότι ή θα ακολουθήσεις μια πολιτική που θα ωφελεί τους λίγους ή θα ακολουθήσεις μια πολιτική που θα ωφελεί την κοινωνία. Να δούμε λίγο στο αυτό που φορολόγησε. Τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής της Διεθνικής Αρχής Ενέργειας δεν είναι ότι κέρδισαν 2 δις. Η πρότασή μας είναι
να φορολογηθούν και τα δύο δις. Να αφήσεις ένα κέρδος 5-10% και όλο το υπόλοιπο να γυρίσεις στον ελληνικό λαό. Από τα δύο δις πώς αφορολόγησε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη? 300 εκατομμύρια. Άρα τα άλλα τους τα χάρισε. Και πώς βοηθάει τα ελληνικά νοικοκυριά? Δίνοντας παροχές, επιδοτώντας τους λογαριασμούς του ρεύματος. Πού τα βρήκε αυτά τα χρήματα? Πάλι τα παίρνει από τους φόρους, δηλαδή πάλι από τις δικές μας τις τσέπες. Άρα το τελικό συμπέρασμα, είτε αμέσως με τους λογαριασμούς, είτε αμέσως από τη φορολογία οι Έλληνες, η ελληνική κοινωνία πληρώνει, και πού καταλήγουν τα λεφτά? Σε 5 ομίλους παρόχους της ενέργειας στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορεί να αναστραφεί όσα επικοινωνιακά περιτυλίγματα και αν τυλίξουν, φιασιδώσουν αυτή την πολιτική που ακολουθείται. Αυτή η πολιτική πρέπει να σταματήσει. Κύριε Γουμανίδη, στην τελευταία ανοιχτή συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας στο Περιστέρι, είπε ένα σύνθημα που προκάλεσε έτσι συζήτηση, που δεν ήταν μεγάλη, «Δημοκρατία Μητσοτάκης». Αναφερόταν το μήνυμα και στο ΠΑΣΟΚ. Το μήνυμα αναφέρεται και εμείς καταλήγουμε και απευθυνόμαστε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Όταν έχουμε μια τέτοια πολιτική που απαξιώνει την υγεία, την παιδεία, όλο το δημόσιο σύστημα, που απαξιώνει τα συμφέροντα, τα οικονομικά της πλειοψηφίας του λαού μας και κινείται για τους λίγους. Όταν έχει λοιπόν αυτό, για να σταθεροποιήσει αυτό το καθεστώς της, είδαμε ότι έχουμε μια εκτροπή από τη δημοκρατία. Με ποια έννοια? Οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν, που ουσιαστικά κανένας, αρχικά αρνούνταν ότι κάνουν υποκλοπές. Τελικά επιβεβαιώθηκαν, παρόλα αυτά κανείς δεν απάντησε γιατί παρακολουθούσε ο κύριος Μητσοτάκης τους υπουργούς του. Γιατί παρακολουθούσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων? Αυτό δεν είναι εκτροπή? Παρακολουθούσε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όμως. Παρακολουθούσε ακριβώς και πολιτικούς του αντιπάλους. Εγώ συζητώ για τα στοιχεία, αυτά που επιβεβαιώθηκαν τον υπουργό του και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Παρακολουθούσε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, παρακολουθούσε και άλλους και δημοσιογράφους κλπ. Και αυτά είναι τα ονόματα που βγήκαν. Παρακολουθούσε πολύ περισσότερους. Δεν απαντάει καν στο ερώτημα ποιους άλλους παρακολουθούσε. Δεν απαντάει στο ερώτημα ποιους παρακολουθεί σήμερα. Σήμερα. Δεν απαντάει στο ερώτημα. Το προϊόν θα τον παρακολουθήσει. Πώς το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό, ότι συνεχίζεται η παρακολούθηση και σήμερα? Γιατί μπορεί να το αποκλείσει κάποιος? Αν μας το αποκλείσει. Να βγει ο ίδιος να πει ότι ναι, δεν παρακολουθείται πλέον κανένας από αυτούς. Η ΕΕΠ συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της, υποθέτω. Άλλο να κάνει την δουλειά της ΕΕΠ, δουλειά της ΕΕΠ είναι να παρακολουθεί και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Το γιατί να μας απαντήσει? Εγώ δεν λέω να μην κάνει τη δουλειά της ΕΕΠ. Με τι κανόνες την κάνει? Αλλά η ουσία είναι επιμένω. Όπως δεν έχουμε σαφή δήλωση ότι δεν παρακολουθείται σήμερα κανείς από αυτές τις αντενομικά σωστές αλλά ηθικά παράδεκτες παρακολουθήσεις. Δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Ποιος έχει τα προϊόντα των παρακολουθήσεων? Ποιος τα διαχειρίζεται σήμερα και πώς? Πώς τα χρησιμοποιεί? Ένα θύμα παρακολουθήσεων με τα ευρήματα των παρακολουθήσεων μπορεί δυνητικά να γίνει και θύμα εκβιασμών? Γενικώς, οποιοδήποτε. Μπορεί. Αυτά πώς θα σταματήσουν? Ο Πρωθυπουργός λοιπόν των υποκλοπών, της ακρίβειας, των ανισοτήτων, ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατικής Εκτροπής μπορεί να μιλάει σήμερα για σταθερότητα? Μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα? Με αυτήν την έννοια λέμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η διακυβέρνηση. Πρέπει να σταματήσει αυτό το είδος διακυβέρνησης, το οποίο δεν ήταν κατά λάθος. Είναι τρόπος για τη διατήρηση της εξουσίας των λίγων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν, εξαντλήσαμε στη Βουλή τις δυνατότητες παρέμβασης και έκφρασης της αντίθεσης μας σε αυτό και απευθυνόμαστε, το καθήκον μας είναι να κινητοποιήσουμε την κοινωνία. Απευθυνόμαστε λοιπόν στο σύνολο της κοινωνίας και λέμε, η λύση σήμερα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μια νέα οικονομική πολιτική με δίκαιη αύξηση των εισοδημάτων, με δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και τέλος την εσχροκέρδεια των λίγων, με δίκαιη ρύθμιση των χρεών. Μια προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει προοδευτικό πρόσημο σε κάθε πτυχή της ζωής μας, που θα αποκαταστήσει τις αρχές της δημοκρατίας στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.
Μια κυβέρνηση που θα ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, τη δημόσια παιδεία, το κοινωνικό κράτος, που θα αποκαταστήσει, θα βάλει ένα τέρμα στην εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει σήμερα, που θα ανοίξει δουλειές, που θα ασχοληθεί με την νεολαία, που θα ασχοληθεί με τους συνταξιούχους, που θα ασχοληθεί με τις μητέρες, με τις γυναίκες, θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά και στη ρίζα του το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Ένα τέτοιο πράγμα θέλουμε. Μια τέτοια κυβέρνηση, ένα τέτοιο προοδευτικό πρόσημο θέλουμε. Παρακαλώ. Αυτό ζητούμε από την κοινωνία και πραγματικά στην κοινωνία μόνο απευθυνόμαστε. Πιστεύουμε ότι οι εκλογές με απλή αναλογική που είναι μπροστά μας θα μας δώσουν τη δυνατότητα, θα δώσουν τη δυνατότητα στο λαό μας να εκφραστεί και να πάρει θέση. Στο λαό μας λοιπόν επίσης λέμε ότι σήμερα έχει μία επιλογή νίκης. Την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο πιο ισχυρός βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο σίγουρη είναι η εφαρμογή, η υλοποίηση μιας τέτοιας κυβέρνησης με ένα προοδευτικό δημοκρατικό πρόσημο. Εφόσον η απλή αναλογική των πρώτων εκλογών, υποθέτω θα υπάρχουν δεύτερες εκλογές, δεν εκλέξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ένα από τα εκλογικά σενάρια, κύριε Γουμενίδη, αναφέρει και είναι πολλαπλώς έχει γραφτεί και έχει ακουστεί, ότι ο ρυθμιστής της επόμενης ημέρας θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο ρυθμιστής και για την πρώτη μέρα και για τη δεύτερη αν χρειαστεί. Υπάρχει περίπτωση και να μην τη χρειαστούμε καν τη δεύτερη μέρα, τις δεύτερες εκλογές. Ναι. Είναι ο ελληνικός λαός. Έχει στα χέρια του το όπλο της ψήφου του και εμείς καλούμε να το αξιοποιήσει με τον πιο σωστό τρόπο. Με έναν τρόπο που πραγματικά να νικήσει ο ίδιος ο λαός μας, να νικήσει η δημοκρατία, να νικήσει η προοδευτική προοπτική στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο τρόπος, καταρχήν η καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, δεν το συζητούμε. Και δεύτερον, να στείλει ο ελληνικός λαός ένα τέτοιο μήνυμα με την ψήφο του πρώτα απ' όλα στο ΣΥΡΙΖΑ, που να επιβάλλει τελικά μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση. Έχετε αποσυρθεί από τις ψηφοφορίες στη Βουλή με εξαίρεση την ημερησία διάταξη που είναι σε εξέλιξη τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Γίνεται αυτή η συνέντευξη για το κόμμα, ναι, το μόρφωμα του Κασιδιάρη, τον ναζιστικό αυτόν σχηματισμό, τον ακροδεξιό. Θα καταψηφίσετε, έτσι. Κοιτάξτε, καταρχήν, η αντιμετώπιση του φασισμού είναι ένα πρώτα απ' όλα πολιτικό θέμα. Βεβαίως. Πιστεύουμε ότι η φασιστική ιδεολογία, η φασιστική πρακτική γεννάται από την βραγδαία φτωχοποίηση του λαού μας με εφαρμογή παράλληλα αντιλαϊκών, νεοσυντηρητικών, φιλελεύθερων πολιτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι η εφαρμογή των πολιτικών που επέβαλαν οι δανειστές μας, των μνημονιακών δηλαδή πολιτικών, σε συνδυασμό με την φτωχοποίηση και ο συνδυασμός της φτωχοποίησης που επέβαλαν όλα αυτά τα μνημόνια στον ελληνικό λαό, 25% του ΑΕΠ χάσαμε σε 4 χρόνια, μαζί με έναν αυταρχικό κατήφορο, γιατί αλλιώς δεν θα επέβαλαν μια τέτοια πολιτική, δεν θα μπορούσαν να σταθούν για την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής. Αυτό γιγάντωσε αυτό το φασιστικό, το ναζιστικό μόρφωμα και στη χώρα μας. Έχουμε και την ιστορική εμπειρία και από παλιότερα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η εφαρμογή μιας προοδευτικής πολιτικής, η ευάθυνση της δημοκρατίας, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, να μην μένει κανένας μόνος του στην κρίση, να μην μένει κανένας μόνος του καλαμιά στον κάμπο, απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, της απομόνωσης, του αποκλεισμού από τις υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος υγείας και της παροχής του δημόσιου συστήματος υγείας, η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής στο σύνολό της είναι που δίνει απάντηση, αν το θέλετε, στις φασιστικές απόψεις, στις φασιστικές πρακτικές. Σίγουρα για τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής πρέπει να παρθούν και μέτρα, στα οποία προφανώς θα συμμετέχουμε και στη συζήτηση, αλλά και στην ψήφιση των αποφάσεων. Τέσσερα είναι τα μεγάλα, πριν πάω στα τοπικά ερωτήματα, τέσσερα είναι τα μεγάλα γκάθια, χονδρικά θα τα έλεγα, για τον μεσαίο, τον μικρομεσαίο Έλληνα πολίτη, που αφορά την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, τα προβλήματα στην υγεία και τα προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση. Αναρωτιέμαι, ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς αυτά τα μεγάλα γκάθια, εφόσον εκλεγεί κυβέρνηση, θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει? Ακρίβεια. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην εσχροκέρδεια. Σταθήκαμε αναλυτικά νωρίτερα.
πρέπει να ξαναγίνει, να αποκαταστήσουμε το ΔΕΛΤΑ της ΔΕΗ, να ξαναγίνει δημόσια επιχείρηση, να κρατικοποιηθεί η ΔΕΗ. Θα πρέπει να προστατευτούν από τις αποκοπές ρεύματος τα ευάλωτα νοικοκυριά. Θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν στην τιμή της χοντρικής και λιανικής ενέργειας και διατίμηση στην λιανική του φυσικού αερίου και των πετρελοειδών. Σχετικά με την εργασία, 880 ευρώ ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από τον πρώτο χρόνο, αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10% από τον πρώτο χρόνο, θέσπιση του μηχανισμού αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ετήσιας τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επανείδηση του σώματος επιθεώρησης εργασίας να μπορεί να ελέγξει τις όποιες εργοδοτικές αυτερεσίες παντού, επαναφορά του αχταόρου, επαναφορά των απλήρωτων υπεροριών, αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ για όλους, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, στο χαμηλότερο δυνατό συντελεστή, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο, κατώτερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστασία της πρώτης κατοικίας, προστασία της αγροτικής γης για τους αγρότες και της επαγγελματικής στέγης από τους πληστηριασμούς, για τους, της επαγγελματικής στέγης για τους επαγγελματίες, 120 δόσεις και κούρεμα βασικής οφειλής στο δημόσιο. Και άλλα μέτρα, είναι από τις σκέψεις και από τις προτάσεις που κατά καιρούς έχουμε εκφράσει, είτε συζητώντας διάφορα νομοσχέδια στη Βουλή, είτε συζητώντας διάφορες ερωτήσεις, έχουν εκφραστεί από τα πιο επίσημα χείλη, από τις τοποθετήσεις του Προέδρου του Κόμματος και στο Περιστέρι αναφέρθηκε σε αρκετά από αυτά. Θέλω να πω ότι αυτά είναι ένα σύνολο, ένα πλέγμα μέτρων για την οικονομία, για την ακρίβεια, για το πρώτο και το κυριότερο πράγματι πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας εργαζόμενος σήμερα. Στο δημόσιο σύστημα υγείας είμαστε αντίθετοι με την εμπορευματοποίηση της υγείας και παλεύουμε για ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, ικανό να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας καθολικά στο σύνολο των συμπατριωτών μας, χωρίς οικονομικά κριτήρια, χωρίς άλλες διακρίσεις, με βάση το τι έχει ανάγκη ο κάθε Έλληνας πολίτης. Με συγχωρείτε. Και προφανώς για τη δημόσια παιδεία, ναι, θέλουμε σχολείο να προετοιμάζει τους νέους και τους αυριανούς επιστήμονες, θέλουμε στα πανεπιστήμια να διευκολύνεται η πρόσβαση της νεολαίας μας και θέλουμε οι απόφοιτοι να έχουν και να βρίσκουν αξιοπρεπείς δουλειές και όχι να αναγκάζονται να καταφεύγουν στο εξωτερικό, κάτι που γίνεται κυρίως σήμερα. Θα έλεγα αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη δεύτερη φορά της αριστεράς. Η κυβέρνηση μάλλον που με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει την διαμόρφωση της Ελλάδας της εποχής μας. Τώρα ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων, τα 51 είδη του καλαθιού της νοικοκυράς, τα ανακοίνωσε τα κάνει 60 και βάζει μέσα και το μοσχάρι. Θα έλεγα κύριε Βαρδάκη, ότι η απάντηση για το καλάθι του νοικοκυριού, όπως το ονόμασε, τη δίνει το ίδιο το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ, το Ινστιτούτο Προστασίας του Καταναλωτή, τα επιμελητήρια της χώρας. Εντάξει, είναι οι αυξήσεις στα τρόφιμα είναι από 70 έως 140%. Ναι, δεν είναι δηλαδή μόνο ο πληθωρισμός του 7% επίσημος του 10%. Οι αυξήσεις ειδικά στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης είναι από 70 έως 140%. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τόσο πολύ τους Έλληνες πολίτες. Ναι. Το θεωρώ απαράδεκτο. Και πράγματι οι Έλληνες νομίζω ότι ακριβώς έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε αυτήν την πρόκληση, γιατί είναι προκλητικό να βγαίνει κάποιος και να κοροϊδεύει έτσι, να μας κοροϊδεύει όλους έτσι. Πρέπει να απαντήσουν και με τους αγώνες τους και με την ψήφο τους. Σε τοπικό επίπεδο τώρα, να σας προβοκάρω και λίγο. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οι βουλευτές, οι υπουργοί και λένε: κοιτάξτε, στην Κρήτη εμείς κάνουμε έργα χειροπιαστά. Πήγαμε στα εργοτάξια, τα δείξαμε. Είναι ο ΒΟΑΚ, είναι το αεροδρόμιο.
το εργοτάξιο το στήσανε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής παρουσίας του κυρίου Μητσοτάκη και το έχουν ξεστήσει. Μπορείτε να το ελέγξετε. Μπορείτε να πάτε εκεί που μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν είχατε καλύψει την επίσκεψή του. Μπορείτε να το καλύψετε και τώρα. Να δείτε δηλαδή τι υπάρχει εκεί, τέλος πάντων. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε δεκαετίες τη χώρα. Το τι έκανε το είδαμε. Το μόνο που έκανε την διετία την τελευταία ήταν ότι πάγωσε το σχεδιασμό του βόρειου οδικού άξονα ενός σημαντικού έργου υποδομής για την Κρήτη. Τον πάγωσε λοιπόν για μια τριετία και επανήλθε τώρα να πει ότι θα το προχωρήσει στο σχεδιασμό που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε απλά τα διόδια. Αυτό είναι αυτό που έκανε. Με το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο Καστελίου είναι ένα έργο το οποίο και εδώ ήρθε να βάλει την πλάκα την αναμνηστική της έναρξης των εργασιών. Εντάξει, νομίζω ότι οι άνθρωποι που παρακολουθούν τη συζήτησή μας γνωρίζουν από πρώτο χέρι το ποιος και πώς προχώρησε, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι γίνεται τόσες δεκαετίες πριν σχετικά με όλα αυτά τα έργα που έχει ανάγκη η Κρήτη για την προοπτική, αν το θέλετε, συνολικά της κριτικής και κατ' επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι λίγη σεμνότητα δεν βλάφτει. Η εκλογική σας περιφέρεια, ο νομός Ηρακλείου, η περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, πού πάσχει αναπτυξιακά? Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν χρειάζεται μια ενίσχυση ο ίδιος ο πρωτογενής τομέας. Χρειάζεται συνολικά μια διαφορετική πολιτική στον πρωτογενή τομέα, στο σύνολό του, και η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και η ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής και η ενίσχυση της μεταποίησης, που να αυξάνει ένας τομέας δηλαδή που θα αυξάνει την προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων και θα βοηθήσει πραγματικά να μεταφερθεί πλούτο συνολικά στην κρητική κοινωνία. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε. Επίσης, η Κρήτη έχει μια σχετική αυτάρκεια. Εντάξει, νησί βεβαίως, που πρέπει να το δούμε σαν νησί. Οι βιομηχανίες και όλες οι αναπτυξιακές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο νησί δεν πάβουν να υπόκεινται στους περιορισμούς της νησιωτικής πολιτικής. Άρα το μεταφορικό ισοδύναμο πρέπει να ισχύσει και για την Κρήτη, που δεν έχει εφαρμοστεί. Πλευρές επίσης συνολικά της νησιωτικής πολιτικής είναι θέματα που πρέπει να πρωτοστατήσει η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες νησιωτικές. Τι είτε είναι αυτές κράτη, αναφέρομαι στην Κορσική, στην Μάλτα, στην Κύπρο, αναφέρομαι σε μεγάλα νησιά, η Κρήτη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο, μετά τη Σικελία, μετά την Κορσική, μαζί με την Κύπρο, μπορούμε δηλαδή να πρωτοστατήσει η χώρα μας στην εφαρμογή ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής. Και δεν είναι μόνο τα θέματα του μεταφορικού ισοδυνάμου. Είναι τα θέματα της συνολικά θέματα που αφορούν την Μεσόγειο, η οποία Μεσόγειος μπορεί να είναι μια θάλασσα ειρήνης, μια περιοχή συνεργασίας των πολιτισμών, των λαών, των υπήρων που συναντιόνται σε αυτήν. Να βοηθάει στην εδραίωση της ειρήνης και το πόσο το όσο κατ' επέκταση αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην ευημερία όλων των λαών που είναι γύρω από τη Μεσόγειο. Και όχι να είναι μια θάλασσα ανταγωνισμού εξοπλισμών, ανταγωνισμού συναγωνισμών διαφόρων και διαφορετικών συμφερόντων. Και πραγματικά να συμβάλλει στην ευημερία όλων αυτών των λαών. Η χώρα μας πρέπει να πρωτοστατήσει σε αυτό. Να πρωτοστατήσει βεβαίως σαν δύναμη πρώτα απ' όλα εφαρμογής και ενίσχυσης και ισχυροποίησης του διεθνούς δικαίου σαν χώρα δύναμη ειρήνης. Κύριε Γουμενίδη, σας ευχαριστώ θερμότατα για την συνέντευξη αυτή και στο μέλλον θα έχουμε προεκλογικά την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.